Είμαστε εδώ στο The Color Web TV και σήμερα έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε τον κύριο Δημήτρη Κουρέτα, καθηγητή βιοχημίας στο Πανεπιστήμιο, στο τμήμα βιοχημίας μάλλον, στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας. Γεια σας κύριε Κουρέτα, ελπίζω να είστε καλά. Γεια σας, μια χαρά. Παρακολουθούμε όλοι τις τελευταίες ημέρες, θα έλεγα με σχετική ανησυχία, ενδεχομένως και αγωνία, την εξέλιξη της πανδημίας σε συνδυασμό και με την μετάλλαξη Δέλτα, η οποία φαίνεται ότι έχει μια μεγάλη δυναμική. Ποιες είναι οι δικές σας εκτιμήσεις, κύριε καθηγητά? Καταρχάς, αυτά που βλέπουμε αυτή τη στιγμή, τα οποία θα αυξηθούν τα κρούσματα, οφείλονται αποκλειστικά σε ανθρώπους οι οποίοι ήταν εμβολίαστοι. Αυτό πρέπει να γίνει ξεκάθαρο. Και από τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι είναι κρούσματα, αυτοί οι οποίοι καταλήγουν στο νοσοκομείο, 99,9% είναι επίσης ανεμβολίαστοι. Άρα η οποιαδήποτε αύξηση και το οποιοδήποτε τέταρτο κύμα το οποίο φαίνεται ότι έρχεται, αφορά τους ανεμβολίαστους. Δεύτερον, η δυναμική την οποία έχει αυτή τη στιγμή το τέταρτο κύμα θα φτάσει περίπου σύμφωνα με τα μοντέλα χθες το βράδυ, τα επικαιροποιημένα που διαβάζουμε από συναδέλφους, θα φτάσει περίπου γύρω στα μέσα Αυγούστου και θα είναι περίπου γύρω στα 3.500 κρούσματα την ημέρα. Το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, είναι ένας αριθμός ο οποίος θέλει αρκετή συζήτηση και αρκετή προσοχή, διότι φαίνεται ότι ξεχάσαμε πριν από μερικούς μήνες ότι είχαμε 100 και 110 νεκρούς τη μέρα. Ναι. Αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου. Πιστεύετε ότι μπορεί να. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτή τη στιγμή, με τους πιο ήπιους υπολογισμούς που έχουμε κάνει, φαίνεται ότι γύρω στα 20% της κοινωνίας δεν θα εμβολιστεί. Επομένως, αυτό σημαίνει γύρω στις 500.000 άνθρωποι άνω των 50, οι οποίοι θα είναι ανεμβολίαστοι. Καταλαβαίνετε ότι με τη μεταδοτικότητα την οποία έχει το στέλεχος Δέλτα, θα έχουμε ένα μεγάλο αριθμό ανθρώπων οι οποίοι θα νοσήσουν. Και μάλιστα αυτή τη στιγμή δεν βλέπουμε τα απόνερα των κρουσμάτων, γιατί βλέπουμε κυρίως νέους. Αυτοί οι νέοι δεν νοσούν, μπορούν και μεταδίδουν, είναι ασυμπτωματικοί και αρχίζουν και μεταδίδουν. Οπότε υπολογίσουμε καλύτερα σε 10 με 15 μέρες από σήμερα. Εκεί θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα να πούμε πραγματικά πόσο θα είναι τα κρούσματα. Φαίνεται ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να αποτελέσει εξαίρεση του ό,τι γίνεται στις υπόλοιπες χώρες, γιατί κάποιοι έχουν μια σκέψη ότι ένας άλλος κόσμος είναι εφικτός μόνο στην Ελλάδα. Δυστυχώς αυτός ο κόσμος είναι εφικτός μόνο στο μυαλό τους. Επομένως, αναμένουμε ότι θα υπάρχουν, αν συνεχίσουμε με την ίδια κατάσταση και δεν εμβολιαστούν, θα υπάρχουν αρκετές χιλιάδες νεκροί το επόμενο διάστημα, μέχρι να φτάσουν σε μια ισορροπία γύρω στην άνοιξη του χρόνου που θα απαλλαγούμε από το συγκεκριμένο ιό και θα γίνει κάτι σαν μια απλή ίωση. Μάλιστα. Άρα λέτε τους επόμενους μήνες, αν το ποσοστό της ανοσίας δεν φτάσει στα επιθυμητά επίπεδα, θα έχουμε χιλιάδες νεκρούς. Είχατε πει και για 14.000 νεκρούς τους επόμενους μήνες. Δεν ξέρω αν επιμένετε σε αυτή τη. Ναι. Τα μοντέλα τα οποία έχουν κυκλοφορήσει από το ECDC για την Ελλάδα μιλούν για 10 έως 14.000 νεκρούς την χρονιά. Και αυτό το πράγμα έχει ιδιαίτερη σημασία να το καταλάβουμε και να καταλάβει ο κόσμος ότι η κίνδυνη από τον εμβολιασμό είναι σχεδόν μηδέν. Όταν πάμε και βγάζουμε ένα εισιτήριο για να πάμε στην Αμερική, ξέρουμε ότι 10 με 15 αεροπλάνα το χρόνο πέφτουν. Και όμως βγάζουμε, γιατί πρέπει να πάμε. Έτσι λοιπόν είναι και ο κίνδυνος ο οποίος είναι εμβολιασμό είναι τόσο μικρός σε σχέση με το όφελος το οποίο. Και εμένα με παίρνουν τηλέφωνο πάρα πολλοί άνθρωποι, στους οποίους διαπιστώνω μια τελείως αντικοινωνική συμπεριφορά. Μου λένε το εξής. Κύριε καθηγητά, κάντε το εσείς που είσαστε πιο θαραλέοι και θα δούμε εμείς το Σεπτέμβριο. Αυτό είναι μια συμπεριφορά που έχει ένα ποσοστό της κοινωνίας που είναι αντικοινωνική. Γιατί δεν τους ενδιαφέρει ο άλλος. Τους ενδιαφέρει μόνο αυτοί νομίζουν ότι οι υπόλοιποι, ο εαυτός τους κινδυνεύει, μόνο ο εαυτός τους. Και μάλιστα αυτό το ποσοστό από τις έρευνες που έγιναν τις τελευταίες μέρες φαίνεται να είναι γύρω στο. Δεν σας άκουσα. Λέω το Σεπτέμβριο θα είναι μεγάλο. Ξαναλέτε πάλι. Ναι, λέω το Σεπτέμβριο αν εμβολιαστούν. Μεγάλο κομμάτι. Για να εμβολιαστούν. Ναι, σαφώς. Mm-hmm. Σαφώς.
δουλειασμός πρέπει να γίνει Ιούλιο και Αύγουστο. Βέβαια, το Σεπτέμβριο δεν θέλουμε να έρθει Σεπτέμβριος, γιατί τότε θα έχει επικρατήσει αρκετά η μετάλλαξη και θα έχουμε πρόβλημα. Βέβαια είναι αργά. Μάλιστα, μάλιστα. Και σας διέκοψα κάτι πήγατε να πείτε για τους ανεμβολίαστους. Λέω... Ναι. Ναι, ναι, κοιτάξτε, υπάρχουν δύο μεγάλες ομάδες της ανεμβολίας τους. Αυτή τη στιγμή έχουμε δει μόνο τους νέους, οι οποίοι είναι κρούσματα, αλλά είναι παιδιά και επειδή δεν νοσούν, είναι ασυμπτωματικοί. Αυτοί όμως μπορούν και μεταδίδουν. Μεταδίδουν στους μεγαλύτερους, οι οποίοι θα αρχίσουν να νοσούν. Έτσι έγινε και το προηγούμενο διάστημα, ακριβώς έτσι την πατήσαμε, γιατί ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού, οι οποίοι πέθανε, ήταν μεγάλες ηλικίες, οι οποίοι τους το μετέδιδαν οι άνθρωποι, οι μικροί. Και αν θυμάστε το Μάρτιο του 20, όταν πρώτο είχε ξεκινήσει η ιστορία αυτή, είχα βγει και είχα πει ότι μόνο με τα μαζικά τεστ θα μπορέσουν να φτάσουν σε μια ισορροπία. Πέρασαν περίπου ένας χρόνος για να το εφαρμόσουμε. Είχα πει ότι θα είχαμε 10.000 νεκρούς και πάνω και μου είχαν επιτεθεί. Έχουμε 13.000 ήδη. Επομένως, μακάρι να διαψευστώ όσα αυτά που λέω. Αλλά θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί το επόμενο διάστημα. Και μαζικός εμβολιασμός. Μάλιστα. Υποθέτω ότι είστε, κύριε καθηγητά, υπέρ της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού, γιατί θα γίνουν και ανακοινώσεις τις επόμενες ώρες. Κοιτάξτε να δείτε, είμαι υπέρ της υποχρεωτικότητας σε κάποιους επαγγελματικούς κράτους, όπως είναι η υγειονομική και η εστίαση. Mm. Από εκεί και πέρα, στις δημοκρατίες υπάρχει η πειθό. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε επιχειρήματα για να μπορέσουμε να πείσουμε τους υπόλοιπους. Γενικά για όλο τον κόσμο, όχι. Δεν είναι με το ζόρι. Με το ζόρι είναι στους υγειονομικούς και στην εστίαση που είναι πραγματικά θέμα δημόσιας υγείας. Από εκεί και πέρα εναπόκειται σε εμάς να πείσουμε τους υπόλοιπους και πράγματι σε μερικές περιοχές, από ό,τι βλέπω, το ποσοστό εμβολιασμού είναι πάρα πολύ χαμηλό, δηλαδή κάτω από 10%. Όπως και σε εμάς, ας πούμε, στο Δήμο Κυλελέρη, σε άλλους Δήμους στη Βόρεια Ελλάδα, εκεί υπάρχει πρόβλημα. Πρέπει να πάει η πολιτεία να ψάξει και να μιλήσει με τους ανθρώπους για ποιο λόγο έχουν αυτές τις αμφιβολίες. Κύριε καθηγητά, κύριε για ποιο λόγο, τι είναι το οποίο τους έχει φοβήσει. Να σας ρωτήσω, επειδή τώρα λοιπόν τα περισσότερα κρούσματα και όσα είναι και με τη μετάλλαξη ΔΕΛΤΑ είναι σε νεότερους ανθρώπους, πιστεύετε ότι αυτοί θα κολλήσουν, όπως μας περιγράψατε προηγουμένως, τους μεγαλύτερους ανεμβολίαστους, άρα ίσως το επόμενο διάστημα να έχουμε περισσότερες εισαγωγές στα νοσοκομεία? Με αυτό σας εξηγώ ότι αυτή τη στιγμή θα δούμε τα απόνερα αυτού που βλέπουμε σήμερα σε 15 μέρες, ίσως και λίγο παραπάνω. Εκεί είναι, γιατί δεν μπορεί να αποτελέσει εξαίρεση η Ελλάδα του τι γίνεται στον υπόλοιπο κόσμο. Οι νέοι δεν υπάρχει περίπτωση να μην κολλήσουν κανένα μεγάλο. Πώς θα γίνει αυτό? Από τη στιγμή που κυκλοφορούν πασαρία, υπάρχουν κοινωνικές εκδηλώσεις. Δεν είμαστε στο lockdown το οποίο είχαμε εδώ και 2-3 μήνες. Τα πράγματα είναι διαφορετικά. Γι' αυτό θα πρέπει να το καταλάβουμε και να μην αφήσουμε να ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Είναι στο χέρι μας αυτή τη φορά. Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συνομιλία που είχαμε σήμερα εδώ στο The Color Web TV. Να είστε καλά και ελπίζω να μην χρειαζόμαστε τα φώτα σας τόσο συχνά, γιατί σημαίνει ότι ίσως η κατάσταση βελτιωθεί και στον τομέα των εμβολιασμών. Να είστε καλά.